Κύριε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής, αξιότιμα μέλη της κυβέρνησης, κύριοι πρέσβεις και εκπρόσωποι των διπλωματικών αποστολών, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε αυτήν την εκδήλωση σήμερα στο φιλόξενο Μουσείο Μπενάκη, που φέρει τίτλο «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019 με προοπτική το 2020», όπως λέει και το βίντεο wall πίσω. Θα κάνω μία εισαγωγή πριν κληθούν στο βήμα οι ομιλητές της σημερινής εκδήλωσης. Θέλω να πω ότι παρεμφερείς τίτλους και πομπόδεις φράσεις για τη δημόσια διοίκηση έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν. Όμως οι περισσότεροι από εμάς είμαστε δύσπιστοι. Στη συνείδηση των περισσότερων η λέξη δημόσιο περιέχει μία τοξικότητα. Έχει αρνητικό πρόσημο τόσο ως προς τις υπηρεσίες του δημοσίου, όσο και ως προς το σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού. Για την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, η ιδιότητα δημόσιος υπάλληλος δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς. Δημόσιος υπάλληλος στην αντίληψη των πολλών και κυρίως των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι κάποιος που χωρίς πολύ κόπο εξασφαλίζει τα προστοζήν. Αυτός που έχει την ασφάλεια της μονιμότητας του δημοσίου. Ίσως είναι λίγο άδικο αυτό, αλλά έτσι είναι. Για τους περισσότερους επίσης συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες είναι ένας εφιάλτης συνδυασμένες με ατέλειωτες ουρές, αποψηλωμένες υπηρεσίες και γραφειοκρατία. Εδώ λοιπόν καλείται σήμερα το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Τι είδους μεταρρύθμιση θέλει να κάνει στη δημόσια διοίκηση, με ποιο τρόπο η μεταρρύθμιση που επαγγέλλεται θα διασφαλίζει τις θέσεις εργαζομένων, πώς θα μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών με ένα φιλικό ψηφιακό δημόσιο τα επόμενα χρόνια, πώς η δημόσια διοίκηση δεν θα είναι ένας πυρήνας ρουσφετολογικών διαδικασιών, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πελατειακό κράτος. Και εν τέλει, πώς η δημόσια διοίκηση δεν θα σταθεί εμπόδιο, αντιθέτως θα αποτελέσει την ατμομηχανή για το μέγα ζητούμενο αυτή τη στιγμή στη χώρα, δηλαδή την ανάπτυξη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στο βήμα την αρμόδια Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι καλεσμένοι, εκλεκτοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι. Δεν νοείται και δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος στο σύγχρονο κόσμο χωρίς δημόσιο τομέα. Άσχετα με αυτό, αν από αυτό κυβερνάτε από πολιτικούς φιλολαϊκής, προοδευτικής, ριζοσπαστικής αντίληψης ή από άλλους που υπερασπίζονται τις αρχές του νεοφιλελευθερισμού. Αν δείτε, ακόμη και οι δεύτεροι, αυτοί δηλαδή που υπερασπίζονται τους κανόνες της αυτορύθμισης της αγοράς στη χώρα μας και εκθιάζουν άκρητα οτιδήποτε ιδιωτικό, δεν αρνούνται την αναγκαιότητα του δημοσίου. Μιλώντας ασφαλώς για ένα άλλο δημόσιο. Για ένα δημόσιο που θα λειτουργεί ως εντολοδόχος της εκτελεστικής εξουσίας, που φυσικά θα κατέχουν οι ίδιοι. Ώστε να μπορεί σε ένα πρώτο επίπεδο και στο πεδίο της καθημερινότητας των πολιτών και των υπαλλήλων να ανθεί η μικροεξυπηρέτηση, η ευνοιοκρατία, η μικροπολιτική. Απαραίτητη και βασική προϋπόθεση για να περάσουν στο μεγάλο κάδρο, που δεν είναι άλλο από την εφαρμογή των αρχών του νέου φιλελευθερισμού, δηλαδή το να εξυπηρετούνται προνομιακά και χωρίς αντιστάσεις από τη δημόσια διοίκηση τα συμφέροντα των λίγων. Με μικροαποκλήσεις, τα πολλά τελευταία στη χώρα μας, αυτό το ρόλο επεφύλαξαν κυβερνώντες στο δημόσιο τομέα και τους ανθρώπους του. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώτικα, μιας και το δημόσιο είναι το πρόσωπο του κράτους. Και το συστημικό πολιτικό προσωπικό διακατέχονταν και διακατέχεται από ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος. Η δική μας πολιτική, αυτή που υλοποιείται από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τους υπουργούς της κυβέρνησης, αντανακλά αντίληψη ανθρώπων που σκέφτονται από αυτή την πλευρά. Η δική μας πολιτική αντιμάχεται κάθε τέτοια πελατειακή λογική. Και σήμερα δίνουμε απαντήσεις στο πώς βλέπουμε τι θα κάνουμε για να μεταρρυθμίσουμε το παρόν και το μέλλον της δημόσιας διοίκησης.
έτσι ώστε αυτή να μην είναι ένα αδιαφανές πλέγμα μηχανισμών γραφειοκρατίας, αντίθετα να είναι μια αποδοτική, φιλική, εύρυθμη, σύγχρονη, παραγωγική και φυσικά αμερόληπτη δημόσια διοίκηση, με το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά στις ανάγκες της κοινωνίας και στο δημόσιο συμφέρον. Παρουσιάζουμε λοιπόν εδώ σήμερα, σε αυτό το χώρο, τους κεντρικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση, όπως αποκρισταλώνονται στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019. Μοιραζόμαστε μαζί σας ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Το δικό μας όραμα για την ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και μεταδίδουμε την ισχυρή πεποίθησή μας πως το περιεχόμενο των λόγων μας είναι και κέραιο και ουσιαστικό. Κυρίες και κύριοι, η εκπόνηση αυτής της εθνικής στρατηγικής αποτελεί συνισταμένη πολιτικής επιλογής, υψηλής ιεράρχησης και συστηματικής δουλειάς ανθρώπων που όχι μόνο γνωρίζουν εις βάθος τα προβλήματα και τα διοικητικά θέματα, αλλά που βλέπουν στη ριζική αλλαγή του κράτους μια αλλαγή παραδείγματος και προτύπων. Από το 2015, ύστερα από ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου, ο Νίκος Βούτσης, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Γιώργος Κατρούγκαλος και ο προκάτοχός μου Χριστόφορος Βενερδάκης, κατάφεραν μέσα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα να εκκινήσουν και να δρομολογήσουν ένα συνολικό πρόγραμμα παρεμβάσεων στη δημόσια διοίκηση. Χωρίς αυτή τη δουλειά, θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο σήμερα να σας παρουσιάσουμε τη δική μας αναμορφωμένη στρατηγική για την μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση. Φυσικά θα ήταν σοβαρή παράληψη εκ μέρους μου να μην κάνω σε αυτό το σημείο ιδιαίτερη μνήα και να μην ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που σηκώνουν μεγάλο βάρος της υλοποίησης στρατηγικής αυτής και να τους ευχαριστήσω που και σήμερα είναι εδώ. Το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης βρίσκεται άλλωστε στον πυρήνα της μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας. Σε μια κρίσιμη καμπή για την ελληνική οικονομία, τη στιγμή που οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοποιούν την ανωδική μας τροχιά, έρχεται η διοικητική ανασυγκρότηση να θεραπεύσει διαχρονικές παθογένειες, συμμετέχοντας δυναμικά στην προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι άλλωστε διεθνώς αποδεκτό ότι οι περίοδοι βαθιάς ύφεσης τερματίζονται όταν υλοποιούνται πολιτικές προσανατολισμένες στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κράτους και πως η εφαρμογή οποιοδήποτε οικονομικού προγράμματος, όσο τολμηρού και φιλόδοξου να είναι, δεν μπορεί να ευοδοθεί χωρίς την αρρωγή της κρατικής διοικητικής μηχανής. Η πρόκληση λοιπόν που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να αποδείξουμε και στους πλέον δυσπιστούς ότι η δημόσια διοίκηση δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά παραγωγικό κομμάτι της λύσης. Στην κατεύθυνση αυτή επεξεργαστήκαμε όλα τα δεδομένα και προωθούμε μια δραστική μετεξέλιξη του δημοσίου με γνώμονα. Την απλούστευση των διαδικασιών μέσω της αφομοίωσης και λειτουργικής ενσωμάτωσης παγκόσμιων αλλαγών, ιδίως στον τομέα των νέων τεχνολογιών, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, μέσω της βέλτιστης διαχείρισης αξιοποίησης προσόντων και κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης και την ενίσχυση της δημοκρατίας, μέσω της θεσμοθέτησης αξιοκρατίας στη στελέχωση, διαφάνεια στη λειτουργία και της επικαιροποίησης της σχέσης τελικά κράτους-πολίτη. Κυρίες και κύριοι, μετά από ένα αδιέξοδο δημοσιονομικό κύκλο με οριζόντιες εφησιακές πολιτικές, με το δημόσιο να χρησιμοποιείται έντονα στον κοινωνικό αυτοματισμό, να στοχοποιείται πολιτικά και να κακοποιείται από όσους απεργάζονταν και απεργάζονται, σενάρια ιδεολογικής ηγεμονίας, της συντήρησης και του νέου φιλελευθερισμού, καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα. Υπάρχει άλλος δρόμος για τη δημόσια διοίκηση? Η απάντηση είναι εμφατικά καταφατική. Διατρέχει το σύνολο του εθνικού μας σχεδιασμού και προφανώς εδράζεται στον πυρήνα της πολιτικής μας. Επειδή πίσω από την άσκηση της δημόσιας διοίκησης κρύβεται κάθε φορά και μια πολιτική αντίληψη. Η διοίκηση, όπως κάθε εξουσία, δεν είναι μια ουδέτερη κατάσταση. Δικός μας στόχος είναι να αποκτήσει σαφές πρόσημο, κοινωνικό και θετικό,
και να εξυπηρετήσει στο εξής την κοινωνία με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και λογοδοσίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τον Υπουργό Νίκο Παπά, χωρίς τη συμβολή, το οποίο δεν θα είχαμε την τεχνική δυνατότητα υλοποίησης του σχεδιασμού μας, ενισχύουμε πολιτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτό δεν απαντά μόνο στο αίτημα για εξυγχρονισμό των τεχνολογικών υποδομών στη δημόσια διοίκηση, ούτε και η μετάβαση στην ψηφιακή εκδοχή του κράτους αποτελεί πολυτέλεια ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Η απλούστευση των διαδικασιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την τυποποίηση μέσω μητρώου διαδικασιών οδηγεί αυτόματα στη μείωση της γραφειοκρατίας και συνακόλουθα στην πραγματική εξοικονόμηση πόρων. Παραδείγματα από την άσκηση τέτοιων πολιτικών, όπως η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η χρήση ψηφιακών υπογραφών, έχουν σαν αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών του δημοσίου. Αρκεί να υπενθυμίσει κανείς ότι η γενικευμένη χρήση ψηφιακών υπογραφών αφαιρεί σε ετήσια βάση κόστος περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η δική μας υλοποιήσιμη πολιτική κατεύθυνση για την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή του κράτους μας. Και όχι εξοικονόμηση πόρων από μαζικές άδικες απολύσεις που δυστυχώς επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Η οργάνωση πλατφόρμας για τα ανοιχτά δεδομένα παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, ανοίγει το χώρο για πολιτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης και τελικά περισσότερη δημοκρατία. Η ενίσχυση της παρουσίας των ψηφιακών διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση περιορίζει τις αυτοπρόσωπες συναλλαγές μεταξύ κράτους πολιτών, εγγυάται αντικειμενικές διαδικασίες για όλους και επιταχύνει σημαντικά τη διεκπεραίωση υποθέσεων. Συνεπώς, συμβάλλει καταλυτικά στη διαμόρφωση και εμπέδωση ενός σταθερού φιλικού, οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος για τις μελλοντικές επενδύσεις στη χώρα μας. Παράλληλα, πιστεύοντας βαθιά πως κέρυας σημασίας για την επιτυχία του όποιου εθνικού σχεδιασμού για τη δημόσια διοίκηση αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της, θεσμοθετήσαμε και υλοποιούμε με ανοιχτές και αντικειμενικές διαδικασίες μια δέσμη δράσεων που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του δημοσίου τομέα, όπως η κινητικότητα, η αξιολόγηση, το μητρώο επιτελικών στελεχών, η επιλογή προϊσταμένων, τα περιγράμματα θέσεων, η στοχοθεσία κλπ. Στοχεύοντας έτσι στην απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη και με αντικειμενικούς όρους όμως αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού του δημοσίου. Αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες με εξασφάλιση της εργασιακής ασφάλειας και αξιοπρέπειας των εργαζομένων. Κωδικοποιώντας τα παραπάνω, επενδύουμε στην προώθηση του κατάλληλου υπαλλήλου στην κατάλληλη θέση. Είναι αυτή η πραγματικότητα στη λειτουργία του Δημοσίου το 2020 θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων κράτους-πολιτών, διαμορφώνοντας σταδιακά ένα συλλογικό κοινωνικό αποτύπωμα για το δημόσιο υπάλληλο, με έμφαση στην αποδοτικότητα, εξυπηρετικότητα, ευγένεια, ισονομία και την προστασία της αξιοπρέπειας του συναλλασσομένου. Κυρίες και κύριοι, η μεταρρύθμιση που σήμερα αδρά σας περιέγραψα τους βασικούς άξονες, στη συνέχεια θα σας παρουσιάσει αναλυτικότερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γρηγόρης Θεοδωράκης, δεν φιλοδοξεί να είναι μια ακόμη ψευδεπίγραφη μεταρρύθμιση και φυσικά ούτε μια μεταρρύθμιση για τη μεταρρύθμιση. Έχουμε ακούσει όλοι μας πολλές φορές και έχουμε εθιστεί αντανακλαστικά στην αμφιβολία όταν η πολιτική ηγεσία διακηρύττει μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Είναι μία από τις πολύ άσχημες παρακαταθήκες που μας άφησε το πολιτικό σύστημα που κυβερνούσε για χρόνια τη χώρα μας. Το ίδιο πολιτικό σύστημα που μας κληροδότησε αναλλαστικές δεσμεύσεις, ασφικτική επιτροπία, προσδοκώντας να μην τα καταφέρουμε, να μην τα καταφέρουμε τις αξιολογήσεις, να είμαστε μια μικρή αριστερή παρένθεση στη σύγχρονη πολιτική ζωή. Προσδοκώντας να χάσουμε τα κοινωνικά μας ερίσματα, προπαγανδίζοντας πως όλοι είμαστε ίδιοι. Όπως διαψεύτηκαν στο σχεδιασμό τους περί αριστερής παρένθεσης
και η εποχή των μνημονίων τελειώνει οριστικά από τους πολιτικούς χειρισμούς αυτής της κυβέρνησης. Έτσι θα διαψευστούν και στο ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Μια απόδειξη γι' αυτό θα είναι και η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, ο οποίος θα ολοκληρωθεί εξαιτίας του ότι συντρέχουν και οι τρεις παράγοντες υλοποίησης του. Είναι κοινωνική απέτηση, σταθερή πολιτική μας επιλογή και ο πολιτικός μας φορέας έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Η μεταρρύθμιση του Δημοσίου θα υλοποιηθεί λοιπόν επειδή η ενίσχυση της αποδοτικότητάς του υπέρ των αναγκών των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντας βρίσκεται διαχρονικά στον πυρήνα της αντίληψής μας. Έτσι, το 2020 θα μιλάμε για ένα ανεξάρτητο, αποκομματικοποιημένο, αξιοκρατικό, αποτελεσματικό δημόσιο. Θα βιώνουμε μια νέα κουλτούρα αλληλεπίδρασής μας με τη δημόσια διοίκηση, υπηρετώντας έτσι έναν ιδιαίτερα σημαντικό πολιτικό στόχο. Την επανάκτηση της εμπιστοσύνης μας απέναντι στους θεσμούς, θωρακίζοντας περισσότερο τη δημοκρατία μας. Το δημόσιο το 2020 θα είναι ανθρώπινα δυναμικό. Σας ευχαριστώ.